Θα είστε βουλευτής. Λέω λοιπόν, καταρχάς αν είμαι βουλευτής, το ξέρει ο ελληνικός λαός με την εγκυγορία του, αλλά η πρόθεσή μου είναι να είμαι, οι αποφάσεις δεν τις ξέρω ούτε εγώ ακόμη. Απλώς μία έχει λίγο αξία στην περίπτωση τη δική μου, να πω αγαπητή κύριε Μερτζάνη ότι το να είμαι δεν θα είναι αποτέλεσμα μιας ανταπόδοσης, μιας υποχρέωσης που έχω για κάτι που πήρα. Γιατί παρά τα θρυλούμενα, όλη αυτή την εποχή που εγώ έδινα τη μάχη για να στηρίξω αυτή την προσπάθεια συγκρότησης της Προοδευτικής Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας και λέγανε ότι τα λέω αυτά για να γίνω υπουργός, σήμερα προκηρύχθηκαν εκλογές. Είναι οριστικό και αμετάκλητο, εγώ υπουργός δεν έγινα. Άρα, ό,τι έλεγα, τα έλεγα ιδιωτελώς. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, αν θα είμαι υποψήφιος, θα είμαι μόνο και μόνο γιατί πραγματικά θέλω να δώσω τη μάχη υπέρ του ελληνικού λαού που πιστεύω ότι είναι ενώπιον ενός πολύ κρίσιμου διλήμματος. Αυτό που έχουμε ορίσει από τη μια η πολλή και από την άλλη η λίγη. Ξεκινήσαμε σήμερα. Είχαμε τον Πρωθυπουργό που πήγε στον πρόεδρο της Βουλής και ζήτησε τη διάλυση της. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ζήτησε τη διάλυση της Βουλής και εκλογές. Το πρώτο σχόλιο. Να και με υπόσχεση που τήρησε ο κύριος Τσίπρας. Ένα σχόλιο αυτό που είπε ο κ. Ραγκούσης λίγο πριν. Όντως τον τιμά ότι είναι από τους ελάχιστους του πρώην Πασόκ που συντάχθηκαν πολιτικά με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν έγινε υπουργός. Αυτό θα ήθελα να το πω και να το αναγνωρίσω προσωπικά στον ίδιο. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους πρώην συντρόφους του, οι οποίοι στην κυριολεξία ξεπούλησαν αυτά που πίστευαν. Και για λίγες χιλιάδες ευρώ και λίγους μήνες σε μια καρέκλα υπουργού, πήραν λίγη εξουσία στα χέρια τους και ξέχασαν ξαφνικά αυτά που έλεγαν νωρίτερα. Τώρα, οι πολλοί, κύριε Ραγκούση, ρωτήθηκαν στις εκλογές και βρέθηκαν σε άλλο κόμμα. Δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και γενικώς αυτή η καμπάνια, η πολύ εναντίον των ελίτ, νομίζω ότι θα διαπιστώσατε κι εσείς ο ίδιος ότι απέτυχε. Διότι η ελίτ, όταν βλέπεις ότι κάνεις ένα διάγγελμα στην Ιθάκη και μετά πας ένα κότερο μιας εκπροσώπου της ελίτ, κάνεις τις διακοπές σου, μετά ξαναλες ότι είμαι εναντίον των ελίτ, ο κόσμος καταλαβαίνει αργά ή γρήγορα ότι είσαι υποκριτής. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το ανεχθεί για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Άρα νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει από αυτό και πρέπει να πάμε σε μια σύγκριση προγραμμάτων. Να δούμε τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι εκπροσωπεί πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον της Ελλάδας και τι εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω αυτό είναι το πιο ουσιώδες και αυτό περιμένει ο κόσμος σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Εγώ είμαι σε θέση να υπερασπιστώ όλους αυτούς οι οποίοι μπήκαν στην κυβέρνηση. Επειδή ακριβώς δεν μπήκα στην κυβέρνηση και διαφωνώ απόλυτα με ποιο τρόπο θα υπερασπιστείτε. Γιατί ακριβώς δεν μπήκα εγώ, άρα έχω το τεκμήριο του ανθρώπου που ενώ δεν μπήκε, λέγοντας ότι όσοι μπήκαν δεν διέπραξαν. Κοιτάξτε, ότι είναι μέρος της πολιτικής προσπάθειας. Εγώ επέλεξα να μην υπηρετήσω αυτή την προσπάθεια από θέση υπουργού. Υπηρέτησα αυτή την προσπάθεια από θέση ενός στελέχους που γύριζε όλη την Ελλάδα και έκανε ομιλίες. Άλλος φίλος ή πρώην σύντροφος ή νυν σύντροφος επέλεξε να υπηρετήσει αυτή την προσπάθεια από θέση υπουργού. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα απλώς νομίζω ότι είναι προσβλητικά γενικά για τους πολιτικούς και το πολιτικό σύστημα. Άλλωστε, η Νέα Δημοκρατία είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν μπορεί να μιλάει με τέτοιους όρους για τον απλούστατο λόγο ότι έχει συστάξει αυτή τη στιγμή μια σειρά από στελέχη. Διέλυσε κόμματα η Νέα Δημοκρατία. Παραδείγματος χάρη, διέλυσε το ποτάμι, την κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού, παίρνοντας βουλευτές. Το διέλυσαμε τελικά. Τελικά νομίζω ναι. Τρίτο, κύριε Κυρανάκη, για το πολλούς ή λίγους. Πάντως αυτό που τόσες μέρες σας ακούω. Διακοπστέ, και καλό το λέω, καλό το λέω. Ακούστε με για να κάνουμε ένα διάλογο. Ναι, αλλά αυτό μην αφήσω αναπάντητα σε τόσες μέρες. Θα τον πάρετε το λόγο, δεν θα και είναι όντως ένα τεκμήριο αθωότητας εισαγωγικά για τη δική σας στάση. Διότι όντως δεν πήρατε υπουργείο, δεν ξέρω αν σας προσφέρθηκε ή όχι. Δεν είναι τώρα το σβήνετε. Διότι όχι, λέτε ότι αυτοί που τα πήραν, τα υπουργεία έκαναν καλά. Ναι, γιατί, δηλαδή πραγματικά δεν καταλαβαίνω τη στάση σας, κύριε Ραγκούση. Ναι, γιατί δεν είναι η πολιτική, θα το δείτε κι εσείς, κύριε Ραγκούση. Θα πατήσετε και εσείς λοιπόν ότι αν. Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό ποτέ. Αν κερδίσετε τις εκλογές, θέλετε να το πούμε από τώρα. Είσαστε βέβαιος εσείς ότι αν κερδίσετε τις εκλογές, υπουργοί της κυβέρνησής σας ή αξιωματούχοι γενικότερα, κυβερνητικοί, κρατικοί, δεν θα αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν στα ψηφοδέλτια σας ούτε καν στη Νέα Δημοκρατία? Ο κύριος Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει απόλυτη σχέση. Γιατί αυτοί που θα κληθούν να υπηρετήσουν, αν πάρετε εντολή από τον ελληνικό λαό, θέσεις κρατικές ή κυβερνητικές, ενώ δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, εσείς ήδη τους έχετε προσβάλει, λέγοντάς τους ότι εξαγοράστηκαν με ανταλλάγματα που θα τους δώσετε. Για τους πολλούς ή λίγους. Ο κύριος Μητσοτάκης τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Ο κύριος Μητσοτάκης κάθε τόσο λέει, θα βάλω στην κυβέρνησή μου ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Και γιατί αυτό είναι εξαγορά? Γιατί αυτό είναι εξαγορά? Γιατί εσείς το είπατε προηγουμένως. Όχι, κύριε Ραγκούση, δεν καταλάβατε. Μια απάντηση σε αυτό για να προχωρήσουμε. Οι άνθρωποι τους οποίους κατηγορούμε εμείς
έλεγαν άλλα πριν ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, με δρυμία κριτική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως δρυμία κριτική απέναντι στον Τσίπρα. Όπως για παράδειγμα ο Άδωνης Γεωργιάδης, που όταν ήταν στο Λάος περνούσε γενναίες 14. Του Πασόκ, οι υπουργοί. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο σημερινός Ξενογιάννακοπούλου. Και εσείς φυσικά. Κύριε, και εσείς φυσικά. Κύριε Κυρανάκη, με τη διαφορά ότι άλλοι πήραν υπουργείο και εσείς δεν πήρατε. Είναι ωραίο να χρησιμοποιείτε ένα επιχείρημα να δείτε μέχρι που καταλήγει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σας περνούσε γενναίες 14. Να αφήστε να καταλήξω. Όταν ήταν στο Λάος σας περνούσε γενναίες 14. Έχετε αντιπρόεδρό σας. Ουσιώδης διαφορά λοιπόν μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Ο Άδωνος Γεωργιάδης τα έλεγε αυτά από ένα άλλο κόμμα. Μπήκε σε μια συγκυβέρνηση μαζί σας. Τα έλεγε λοιπόν. Μαζί σας ήταν και εσύ υπουργός. Και εσείς υπουργός σας. Τα έλεγε πάντως. Ναι, τα έλεγε. Τα έλεγε. Σε γενές 14. Ναι, φυσικά τα έλεγε. Εντάξει, αυτό δεν ήταν λοιπόν σε μια συγκυβέρνηση μαζί σας. Το θυμάστε όταν είχατε συγκυβερνήσει με τον Γεωργιάδη, ήταν στο Λαός. Μιλάμε για τη συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Πασόκ και Λαός. Μετά λοιπόν εγκατέλειψε το κόμμα του. Παρετήθηκε από υπουργός, παρετήθηκε από βουλευτής, Ωραία. Κρίθηκε από τον ελληνικό λαό, ψηφίστηκε ως βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ζήτησε συγγνώμη για αυτά τα οποία έλεγε παλαιότερα, διότι ήταν λανθασμένη η κριτική του, έτσι έχει πει, και ξανακρίθηκε από βουλευτές, από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. Να πάμε τώρα. Αυτό είναι η μία περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση τι είναι? Είναι στελέχη του Πασόκ που έβριζαν τον Τσίπρα. Και όταν ο Τσίπρας τους είπε, θέλεις τώρα να σταματήσεις να με βρεις για να γίνεις υπουργός, να παίρνεις 7.000 ευρώ, να πάρεις και μερικά ελεύθερα ταξίδια με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, να πάρεις και λέξεις πολυτέλειες, ξαφνικά ο Τσίπρας έγινε άγιος και άγγελος. Αυτή είναι η διαφορά, κύριε Ραγκούση. Αυτή είναι η διαφορά. Να απαντήσεις τώρα στο τρίτο. Δεν θέλω να σα πω. Όχι, τώρα είχατε αφήσει κάτι. Επειδή με ρώτησε. Επειδή με ρώτησε. Και καλά, και καλά κάνετε. Ζωντανός διάλογος. Δεν βλέπετε διαφορά μεταξύ των δύο. 7 Ιουλίου θα είστε υποψήφιος βουλευτής. Οι πολίτες θα ψηφίσουν για το μέλλον τους, για τη ζωή τους. Ζωντανός διάλογος είναι να απαντήσουν. Να μην απαντήσω δηλαδή. Να ρωτάτε να μην απαντάω. Εντάξει, εγώ είπα, απαντήσατε αποδεχόμενος την ακρίβεια αυτού που είπα. Αυτό μου αρκεί. Ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που εσείς κατά τα άλλα καταγγέλλετε. Η περίπτωση για τους πολίτες και τους λίγους σας παρακαλώ. Καλά, εγώ τα αφήνουμε λίγο αυτό τώρα γιατί δεν αφήνουμε κανένα. Άρα αλλιώς μου λέτε ότι είστε ίδιος με τον Γεωργιάδη. Αυτό μου λέτε. Τα αφήνουμε, κύριε Κυρανάκη. Είστε ίδιος. Τώρα, αυτό να το αφήσουμε να το κρίνει ο πολίτης, αν είμαστε ίδιοι εγώ με τον Γεωργιάδη. Θα μου δώσετε το δικαίωμα να προσφέρω το λόγο. Σας εγώ αντέστρεψα, κύριε Κυρανάκη, για να καταλάβετε ότι αυτή είναι μια ζήτηση από την οποία πρέπει να φύγετε, διότι δεν είσαστε σε θέση να το υπερασπιστείτε αυτό το επιχείρημα από την αρχή μέχρι το τέλος. Η πολιτική που έχει η Νέα Δημοκρατία για με αυτή την περιβόητη εξαγγελία για το 1-5, δηλαδή ότι θα φεύγουν 5 από το ελληνικό δημόσιο και θα προσλαμβάνει μόνο ένας. Mm. Είναι μια πολιτική ζημιογόνος για τους πολλούς. Γιατί οι πολλοί, κύριε Μερτζάνη και κύριε Κυρανάκη, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν χρήση του κράτους πρόνοιας. Ένα προς ένα γίνεται. Τώρα, γιατί είπατε προχθές ότι μειώθηκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι, γιατί μειώθηκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά 10.000 μέχρι πέρυσι. Άρα είναι ψευδέστατο αυτό που ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την άρα άξη απολύσατε. Το κράτος. Όχι. Ένα-ένα. Ένα-ένα, κύριε Κυρανάκη. Εσείς τώρα λίγο δύσκολο να δυσκολεύετε με ένα, κύριε Κυρανάκη, γιατί αν εσείς είσαστε σε θέση να δυσκολεύετε. Θα μου απαντήσετε εσείς στο εξής. Συγγνώμη, εγώ κάνω σε ερωτήσεις και στους δυο σας θέλω να πω. Άρα, ένα το κρατούμενο. Λέτε ψέματα ως Νέα Δημοκρατία ότι έχει διωγγωθεί το κράτος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Θα σας απαντήσω. Το 1-5 γιατί το εισηγείστε, γιατί το εξαγγέλλετε. Δεν ισχύει σήμερα. Το 1-5 δεν ισχύει. Ισχύει δεν το 1-5. Άρα πώς μειώθηκαν, κύριε Ραγκούση, δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί, κύριε Κυρανάκη, εσείς δεν γνωρίζετε. Θα μάθετε στην πορεία. Πείτε μου, γνωρίζετε λοιπόν. Ότι πρώτα. Αυτό, πρώτα και στους δυο σας ενημερώνω. Πρώτα διαπιστώνεται ο αριθμός των αποχωρησάτων από τον ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Και μετά προκυρήσονται και έχουν και χρονοβόρες διαδικασίες. Πώς μειώθηκαν, ή προσλήψεις από το ΑΣΕΠ. Το ότι πρώτον μειώθηκαν αποδεικνύει ότι λέτε ψέματα, κύριε Κυρανάκη. Δεύτερον, ψέματα. Μπορείτε εσείς να μου απαντήσετε ότι έχει. Και προσωπικός εκπρόσωπος. Ότι έχει διωγγωθεί το ελληνικό δημόσιο. Το 1-5, γιατί το εξαγγέλλετε, μπορείτε να πείτε στον ελληνικό λαό. Που το 1-5. Που το 1-5 θα έχει σαν αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο μέσος Έλληνας, οι πολλοί που κάνουν χρήση του κράτους όσον αφορά τους μηχανισμούς του. Θα μειωθούν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Θα μειωθούν οι δικαστικοί. Άρα η δικαιοσύνη θα καθυστερεί ακόμη περισσότερο να αποδίδει έργο στους Έλληνες πολίτες. Θα μειωθούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές στα νοσοκομεία. Θα μειωθούν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί στα σχολεία και στα
νηπιαγωγία της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν αυτή τη στιγμή εξαγγέλνει μια πολιτική. Το 1:5 θα έχει ένα αποτέλεσμα. Ή τα λέει στο πρόγραμμα της Δημοκρατίας. Το 1:5 θα έχει, λέω εγώ, αυτό το αποτέλεσμα. Εσείς γιατί εξαγγέλλετε το 1:5? Λοιπόν, γιατί λέτε ότι θα φεύγουν 5 πιλότοι της πολιτικής αεροπορίας και θα παίρνετε ένα θέση. Γιατί λέτε ότι θα φεύγουν 5 γιατροί και θα παίρνετε έναν. Μάλιστα. Γιατί λέτε ότι θα φεύγουν 5 δικαστικοί και θα προσλαμβάνετε έναν. Πείτε, σας παρακαλώ. Δεν λέει πουθενά αυτό, κύριε Ραγκούς. Δεν λέει πουθενά. Όχι, το λέει κάπου. Το λέει στην Αυγή. Το 1:5. Το λέει στην Αυγή που είναι αγαπημένη σας εφημερίδα τελευταία. Το 1:5. Παλιά διαβάζονται άλλες εφημερίδες, τώρα διαβάζονται μόνο Αυγή. Δεν πήραν απάντηση τηλεθεατές. Διότι ο κύριος Ραγκούσης λέει, τον έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες συνεχώς, ότι επί ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκαν οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Η υπογραφή το λέει. Και άρα, η υπογραφή, εγώ δεν σας αμφισβητώ. Η Νέα Δημοκρατία λέει άλλο. Δεν σας αμφισβητώ. Η Νέα Δημοκρατία λέει εγώ, κύριε Ραγκούση, εδώ, μαζί μου. Να μην το διακόπτε, αφήστε να τελειώσουμε την συζήτηση. Δεν σας αμφισβητώ. Υπάρχουν δύο τρόποι να μειωθούν οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Ο ένας είναι μια αναλογία περισσότερων αποχωρήσεων, δηλαδή συνταξιοδοτήσεων σε σχέση με τις προσλήψεις, και ο άλλος είναι οι απολύσεις. Άρα και ο Ραγκούσης μας λέει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ είτε έγιναν απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, είτε ίσχυσε η αναλογία 5:1. Κάτι που είναι ακριβώς αυτό που ισχύει. Άρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το 5% του Μητσοτάκη, ένα λεπτό, να το καταλάβει ο κόσμος. Να σας δώσω το ρεπορτάζ. Όχι, θέλω μία φράση. Θέλω μία φράση. Το 5:1 που λέει ο Τσίπρας το πρωί στο βράδυ και κάνει τον κόσμο να πιστεύει ότι αφορά απολύσεις. Δεν αφορά απολύσεις. Αφορά 5 συνταξιοδοτήσεις σε σχέση με μία πρόσληψη και μάλιστα όχι σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, στην αστυνομία θα γίνουν αμέσως 1.500 προσλήψεις για να αισθανθεί ο κόσμος ασφάλεια. Ίσχυε το 1:5. Εδώ και 1,5 χρόνο, πριν από 1,5 χρόνο, ίσχυσε το 1:3 στο δημόσιο. Έχετε ξεχάσει το στάδιο. Ήταν μνημονιακό. Και τώρα το 19 ισχύει το 1:1. Το 19 ισχύει το 1:1. Είναι ρεπορτάζ αυτό. Είναι κανονικό ρεπορτάζ. Το 1:5 ή Αυγή, κύριε Κερανάκη. Ειλικρινά, πείτε το αυτό. Το 1:1. Απάντηση, Από 1/1/19, συγγνώμη, εγώ φταίω. Από 1/1/19 ισχύει το 1:1 στο δημόσιο. Το 1:5. Ισχύει και σήμερα σε κάποιους τομείς και ίσχυε σε όλους τους τομείς. Εσείς το έχετε εξαγγείλει. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, το περιφέρον ως μεγάλη εξαγγελία. Τώρα θα με αφήσετε να μιλήσω. Ένα πείτε έναν ή όχι, το έχετε εξαγγείλει όχι. Όχι, δεν θα λέω ναι ή όχι. Αν πείτε δεν το έχετε εξαγγείλει, σταματάει η συζήτηση εδώ. Εγώ δεν συνεχίζω τη συζήτηση. Λοιπόν, θα πω δεν το έχετε εξαγγείλει, θα είναι μια είδηση πρώτου βαθμού κατά τη γνώμη μου. Πείτε το αν τελειώνουμε, πάμε σε άλλο θέμα. Το έχετε εξαγγείλει ως Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι το 1:5. Γιατί είστε τόσο εκνευρισμένος? Εγώ εκνευρισμένος, κύριε Γερανάκη. Ναι, αυτό σας βλέπω διακρίνω. Προφανώς κάνει πολλές ερωτήσεις, αλλά ζηλεύετε τη δουλειά μου. Πείτε, το έχετε εξαγγείλει ή όχι, κύριε Γερανάκη. Απαντήστε, κύριε Γερανάκη. 5 συνταξιοδοτήσεις, το αντιλαμβάνεστε? Αντιλαμβάνεστε διαφορά συνταξιοδότηση από την απόλυση? Την αντιλαμβάνεστε? Τα καταφέρνω, ναι, δύσκολα, αλλά τα καταφέρνω. Ωραία, υπομονή λοιπόν. Το έχετε εξαγγείλει. Υπομονή λοιπόν, υπομονή. 5 συνταξιοδοτήσεις, μία πρόληψη, αλλά όχι σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, επαναλαμβάνω, στην αστυνομία θα γίνουν αμέσως 1.500 προσλήψεις. Λοιπόν, για παράδειγμα, στην πυροσβεστική, για παράδειγμα στην πυροσβεστική, στην υγεία, σε τομείς που το χρειάζονται, θα γίνουν προσλήψεις νέων ανθρώπων με όρεξη. Με ρώτησε ο κύριος Ραγκούσης πώς γίνεται να μην γίνουν ελλείψεις σε διάφορες ανάγκες. Απαντώ λοιπόν. Υπάρχουν τομείς όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία τι επιτρέπει, κύριε Ραγκούση, ήσασταν και υπουργός για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Λοιπόν, μία εφαρμογή ψηφιακής πολιτικής σε ένα τομέα επαφής πολίτη με το δημόσιο, επαφής επιχείρηση με το δημόσιο, όταν την κάνεις ηλεκτρονικά, μπορείς να την κάνεις με ένα άτομο αντί για 50, για παράδειγμα. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό. Άρα υπάρχουν τομείς στους οποίους το 5%, δηλαδή 5 συνταξιοδοτήσεις, μία πρόσληψη, όχι μόνο δεν θα επιβαρύνει, αλλά θα κυλήσει και πολύ ομαλά. Γιατί και θα γίνεται πιο εύκολη η ζωή του πολίτη απέναντι στο δημόσιο και τις επιχειρήσεις. Και άρα μία υπηρεσία προσφέρει το ελληνικό κράτος στον Έλληνα πολίτη, θα γίνεται από λιγότερα άτομα. Είναι τόσο απλό. Γιατί το λέτε όμως τώρα? Άντε το είπατε εσείς, το εξειδικεύσατε, το κόψατε, το πετσοκόψατε. Δεν έχει πει Νέα Δημοκρατία, αυτό το λέει ο κ. Ανάκης. Γιατί το λέτε λοιπόν αυτό? Μπορείτε να εξηγήσετε στον κόσμο γιατί το λέτε? Γιατί λέτε λοιπόν ότι εγώ για κάθε 5 που θα φεύγουν θα παίρνω ένα? Πείτε ένα λόγο. Σας εξήγησα μόλις. Τώρα αυτό είναι. Μία υπηρεσία. Για να ακούνε και οι πολίτες να καταλάβουν πόσο του δουλεύετε. Δεν μου λέτε, κύριε Ραγκούση, αυτοί που λέτε είναι 100 άνθρωποι. Όταν 50 άνθρωποι βάζουν σφραγίδες. Αυτοί που λέτε είναι 100 απλό άνθρωποι στο ελληνικό δημόσιο. Απλό παράδειγμα για να το καταλάβετε. Εσείς λέτε, όταν 50 άνθρωποι βάζουν σφραγίδες. Τι λέτε? Και χρειάζεται κάποιος, κάποιες χιλιάδες κόσμο να περιμένει ουρά. Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτό το πράγμα όταν γίνει ηλεκτρονικά δεν γλιτώνει ανθρώπινα χέρια. Ναι ή όχι? Το κρίμα ξέρετε ποιο είναι? Ναι ή όχι?
ότι λοιπόν, είσαστε υποτίθεται ναι, ένα πρέπει... κόμμα που θέλει να πάρει την κυβέρνηση, το οποίο έρχεται στον ελληνικό λαό και λέει πρέπει να θα φέρω το 1:5, όταν όλοι σας εξηγούν ότι αυτό που θα έχει σαν αποτέλεσμα θα είναι να καταστρέψετε το ελληνικό κράτος. Ισχύει επισήριζα. Το κουτσουρεύετε, έχετε αποδειχθεί, έχετε πιαστεί στα πράσινα ότι λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι έχει διωγγωθεί το ελληνικό δημόσιο και τώρα τα φέρνετε από εδώ και από εκεί. Έχει και στο τέλος λέτε κάτι για σφραγίδες που αφορά 100 ανθρώπους. Με ειδικού γραμματείς, με συλλογικό κόστος, με προνόμια, με υπερορίες που δεν γίνονται. Με εξωτερικές παραγωγές στην ΕΕ. Ο αρχηγός σας που είχε στο μέλλον. Κύριε Κυρανάκη, προφανώς δεν αφορά τον κύριο Ραγκούση. Προφανώς δεν γίνεται τον κύριο Ραγκούση με τα κανάλια. Δεν γίνεται με περιπολικά. Δεν γίνεται με ενοπλές δυνάμεις. Δεν γίνεται με αυτά που πραγματικά έχει ανάγκη ο ένας πολίτης.